Καλησπέρα, κυρία Ευθυμιοπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Τώρα, τα social media έφεραν μια χωρίς προηγούμενο ελευθερία διατύπωσης απόψεων, δημιουργίας κοινοτήτων για τους ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και αντιλήψεις, έκφρασης γενικότερα. Από την άλλη, πληθαίνουν αυτοί που ζητούν περισσότερο έλεγχο στην παραγωγή και τη διάχυση του περιεχομένου, αλλά και όσοι υφίστανται περιορισμούς στην έκφραση, είτε λόγω παρέμβασης κυβερνήσεων, είτε αυτοελέγχου των μέσων τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Είναι ένας κόσμος ελευθερίας στα κοινωνικά δίκτυα και πρέπει να παραμείνουν έτσι με κάθε κόστος ή αλλάζει αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύχθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι, από πολύ μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες φυσικά γιγαντώθηκαν μέσα από αυτή τους τη δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι έχουν θέσει κάποιους όρους χρήσης. Όποιος κάνει χρήση του Facebook, για παράδειγμα, συμφωνεί ότι θα γράφει με το πραγματικό του όνομα. Δεν μπορεί να γράφει με ένα ψευδώνυμο. Αν τον καταγγείλει κάποιος ότι είναι ψευδώνυμος, μπορεί να αποκλειστεί. Mm-hmm. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί όρους και φράσεις, λέξεις μίσους ή λέξεις που έχουν πάρα πολύ έτσι, αρνητικό φορτίο. Αυτό πια το πιάνει και η τεχνητή νοημοσύνη του συστήματος. Δηλαδή σε μπλοκάρει με τη μία αν χρησιμοποιήσεις κάποια λέξη η οποία είναι έτσι πολύ βεβαρημένη. Την ίδια στιγμή λοιπόν υπάρχει ένας έλεγχος ως προς τους όρους χρήσης, γι' αυτό και γίνονται και το ίδιο τώρα και τα ίδια τα μέσα μάλιστα μας δίνουν και εργαλεία ψηφιακά. Δηλαδή εγώ μπορώ να κάνω ένα report ένα δικό σας post αν δω ότι είναι ρατσιστικό. Έτσι. Μπορεί να επιχειρήσω βέβαια να κάνω και report ένα post με το οποίο διαφωνώ. Και είναι οριακά, δηλαδή δεν μπορεί να απαγορευτεί, είναι ένας διαφορετικός λόγος. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και σε αυτό θα ήθελα να βάλουμε στην εκδίωση και άλλη μια παράμετρο. Το γεγονός ότι είσαι με ιδιωτική εταιρεία, βάζεις τους δικούς σου όρους χρήσης, αλλά όταν στην πραγματικότητα έχεις μια δεσπόζουσα θέση στην αγορά και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, πιστεύω ότι και το κράτος έχει ένα λόγο πια στη λειτουργία σου. Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι, δηλαδή ξεκινήσαμε από κάπου και καταλήξαμε κάπου αρκετά διαφορετικά. Και μιλάμε όμως για το κράτος, γιατί το κράτος είναι μια έννοια αρκετά φορτισμένη και θετικά αλλά και αρνητικά. Στην Ελλάδα, ας πούμε, έχει ψηφιστεί αντιρατσιστικός νόμος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Δηλαδή, αν γράψω εγώ, αρχίζω και γράψω ρατσιστικά, κανονικά πρέπει η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, η ψηφιακή, να ζητήσει από το Facebook τα στοιχεία μου και να με διώξει. Έχει γίνει αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Θέλω να πω όμως ότι αμέσως, όταν υπάρχει νομοθεσία, έχει δικαίωμα θεωρητικός. Αν αρχίσω και γράφω, δεν θα γίνει εύκολα βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι είναι επαρκτή, υπάρχει δυνατότητα αυτή να γίνει. Αν αρχίσω εγώ και βρίζω και αυτό και με πιάσει η διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, γίνει μια καταγγελία, mm-hmm. ή ότι εγώ δημοσιεύω απειλές, ή είδατε ότι κινήθηκε η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος με τα ψέματα για την πανδημία. Είχε ζητήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σωστά, ναι. Έτσι, να πει να παρέμβουν ότι αυτοί θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Άρα υπάρχουν θεσμοθετημένες και δυνατότητες παρεμβάσεων. Αυτό είναι γεγονός. Άρα ουσιαστικά δεν είναι τα social media αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι μια απριόρι ένα πεδίο ελεύθερης διακίνησης οποιασδήποτε άποψης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν προϋποθέσεις και είναι και πολλοί αυτοί που θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν είναι μόνο μία πηγή. Έτσι. Όχι, αλλά βέβαια όπως ξέρουμε από την εμπειρία μας όλοι, αυτά εύκολα έτσι, τα παρακάνεται κανένας. Επί της ουσίας δηλαδή γίνονται χώροι που μαζεύονται έτσι πως είναι και αλγόριθμοι, δηλαδή έτσι είναι mm-hmm. προγραμματισμένο εμείς οι δύο να γράφουμε για τα ίδια θέματα να βλέπει ο ένας του άλλου τα post. Ναι, δημιουργεί bubbles, δημιουργεί ακριβώς. Κοινότητες μεταξύ ακριβώς. τους. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και εκεί πια να παράγουμε τα ίδια συνθήματα και τροφοδοτεί ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό ξέρετε, στις τελευταίες εκλογές, να πούμε και έτσι λίγο πολιτικά, που σας αρέσουν και στην εκπομπή, στις τελευταίες εκλογές που γίνανε στη Βιρτζίνια προχτές, έχασαν οι δημοκρατικοί. Και μάλιστα, μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις που διάβασα,
περιέγραφα ακριβώς το φαινόμενο ότι οι Ρεπουμπλικανοί, οι Τραμπικοί δηλαδή, γιατί δεν είναι οι παραδοσιακοί οι Ρεπουμπλικανοί, έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει ένα παράλληλο σύμπαν από μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο και στα social media, τα οποία κανείς δεν τα βλέπει. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά τα site. Και μέσα από εκεί έχουν καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία να διαδώσουν τις ιδέες τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που υπάρχουν πάντα κανονισμοί και όροι χρήσης, ο χρήστης πάντα ξέρετε θα βρίσκει τον τρόπο να γράψει και να πει αυτό που θέλει. Στην Ελλάδα τώρα, γιατί τις τελευταίες μέρες κάναμε αυτή τη συζήτηση με λάθος τρόπο νομίζω, ήρθε το θέμα στην επιφάνεια με άκαρπο τρόπο λόγω της δήλωσης του Γιώργου Παπανδρέου. Ωστόσο η συζήτηση για την κατοχή και διαχείριση των δεδομένων είναι υπαρκτή διεθνώς. Και ήθελα να ρωτήσω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ολιγαρχία της πληροφορίας ή είναι απλώς φυσιολογική κατάσταση της ελεύθερης αγοράς όλο αυτό? Αυτό τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να επικοινωνήσω με αυτούς τους όρους για την ολιγαρχία. Η αλήθεια είναι, ξέρω τι προσφέρει το Facebook, δεν μπορεί να το γνωρίσεις εύκολα όταν ξεκινάς κάτι. Το Facebook έχει συγκεντρώσει όλο τον κόσμο. Είναι σαν να πούμε ότι εγώ μου δίνει, εσείς έχετε, είστε ο δήμαρχος στην πλατεία Συντάγματος και ο διπλανός σας σε μια πολύ μικρή πλατεία της Αθήνας. Και εγώ θέλω να βγάλω ένα λόγο, να παρουσιάσω ένα προϊόν, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό, για να το αγνοεί κάποιος. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό για να το αγνοεί. Πιστεύω ότι δεν είναι μια πραγματικότητα. Περισσότερο εμένα με απασχολούν άλλα πράγματα που προκαλεί στα social media πια και τα έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια. Έχει να κάνει κυρίως με τις ψυχολογικές μεταπτώσεις που δημιουργεί στους χρήστες. Έχει να κάνει με τα επεισόδια κατάθλιψης που δημιουργεί, για παράδειγμα, στις νέες γυναίκες στο Instagram, γιατί συγκρίνουν τον εαυτό τους με αυτό το ψεύτικο που στείλουν όλοι στο Instagram, με τα μοντέλα, με κάποιες ιδεατές ζωές. Και αυτά που σας λέω είναι επιστημονικά εξηγημένα, δεν τα κατεβάζω το κεφάλι μου, ούτε είναι φήμες. Έχει να κάνει με την απομόνωση των χρηστών. Εγώ είμαι σύμβουλος επικοινωνίας και ασχολούμαι με το branding. Είναι αρκετά ενδιαφέρον με τα δύο προϊόντα που έχω λανσάρει το τελευταίο διάστημα. Η βασική τους υπόσχεση είναι ότι οι χρήστες της υπηρεσίας που θα λανσάρουμε θα έχουν ζωντανές εμπειρίες ζωής και δεν θα εξαντλούνται μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό τα λέει όλα κατά τη γνώμη μου. Όταν η πολυτέλεια πια θα είναι η επιστροφή στην αναλογική ζωή και που θα έχεις τη δυνατότητα να μιλάς με ανθρώπους απέναντί σου και να μην τους βλέπεις μόνο στο διαδίκτυο, αυτό τα λέει όλα νομίζω. Και για μένα περισσότερο λοιπόν από αυτά τα υπαρκτά που θέτουν όλοι, τη διαχείριση των δεδομένων, πώς μπορεί να επηρεαστούν τα εκλογικά σώματα, σε ατομικό επίπεδο πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το βαθμό που επηρεάζουν τη ζωή τα social media. Με ποιο τρόπο δηλαδή επιδρούν πάνω στον ψυχικό κόσμο. Στον ψυχικό κόσμο, ναι. Είναι σίγουρο πια. Στον καθένα μας. Ναι, βέβαια. Ότι επιτείνουν την κατάθλιψη και τη συναχώρια από τη μοναξιά. Είναι έτσι, αφού σας λέω ότι πια για αυτούς που θα μπορούν να πληρώνουν εμπειρίες, η υπόσχεση είναι ότι θα τη ζουν μέσα από την οθόνη. Δεν φανταστείτε ότι θα γίνει μια εμπειρία μόνο για αυτούς που έχουν να πληρώσουν αρκετά χρήματα η ζωή, η κοινωνική, και οι υπόλοιποι θα ζουν εμπειρίες ψηφιακές. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Αυτό δείχνει για μένα, αυτά είναι τα πιο έτσι λίγο που με βάζουμε σε σκέψεις και πιο φιλοσοφικές. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εμείς που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σας πω, παρόλο που συχνά δυσφορούμε με τη γραφειοκρατία της και την έντονη παρέμβασή της, είναι κέρβερος τα προσωπικά δεδομένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κέρβερος. Και έχει προστατεύσει πάρα πολύ τους χρήστες. Οι Ευρωπαίοι χρήστες σε σχέση με τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ προστατευμένοι. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θα επιμείνω ότι πια πρέπει να συζητάμε για κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή για τη δυνατότητά μας να αποσυνδεόμαστε, να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για να γνωριζόμαστε και να έρθουμε κοντά ομοδιάτες. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μην αντικαταστήσει εντελώς την κοινωνική μας ζωή. Και όλη αυτή η ιστορία μετά με το Metaverse που έκανε. Ακριβώς τώρα πήγαμε. Η ακριβώς επόμενη ερώτηση που είχα σημειώσει είναι κατά πόσο η ανθρώπινη κοινωνία αφομοίωσε τα social media εντάσσοντάς τα στις σχέσεις και τις δομές της, ή αν τελικά τα social media αφομοιώνουν την ίδια την κοινωνία σε ένα δικό τους κόσμο. Και ποια είναι η πρόταση που εισάγει ο Ζάκερμπεργκ με το Metaverse.
Εγώ επειδή όπως είπατε είμαι αρκετά μέσα και αρκετά χρόνια στα καλώδια, έχω ζήσει και το Second Life, έχω δοκιμάσει μαζί να δω πώς είναι το Second Life μέσα στο ψηφιακό κόσμο. Όλο αυτό στην πραγματικότητα, καλά, θα αργήσει βέβαια, θέλει καμία δεκαετία να ολοκληρωθεί γιατί θέλει τεράστιες ταχύτητες για να παίξει. Στην πραγματικότητα, και εδώ ίσως είναι που μας σώζει και λίγο ο καπιταλισμός, όλο αυτό στείνεται για να αγοράζουμε και να πουλάμε πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Εκεί που θα παρακολουθούμε μια συναυλία, θα μπορούμε να αγοράζουμε ένα ψηφιακό μπλουζάκι, δηλαδή να δίνουμε κάποια χρήματα για να δίνουμε το avatar. Είναι ένα παιχνίδι. Και θέλει στην πραγματικότητα να κεφαλαιοποιήσει όλο αυτό το χρόνο που τελικά περνάμε στον ψηφιακό κόσμο. Αλλά όπως συνηθίζω να λέω, ότι μέχρι ο ψηφιακός κόσμος να αποκτήσει την αίσθηση που του λείπει, που δεν είναι άλλη από την αίσθηση της όσφρησης, πιστεύω ότι είμαστε ασφαλείς οι άνθρωποι στον αναλογικό κόσμο. Τώρα αυτό είναι πραγματικά ένα... Γιατί η όσφρηση, ξέρετε, συνδέεται και με τη μνήμη ως γνωστόν. Ναι. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μέχρι τώρα μας καλύπτει κάποιες αισθήσεις, έτσι, ο ψηφιακός κόσμος. Την ακοή, την όραση, ίσως την αφή σε κάποια πολύ συγκεκριμένα, έτσι πολύ σοφιστική εργαλεία. Εξεζητημένα εργαλεία, ναι. Έτσι, ή με τις χωρώνες αφής επίσης, αυτό είναι. Αλλά την όσφηση δεν μας. Και η όσφηση είναι κορυφαία αίσθηση και με τη μνήμη και με την παιδική ηλικία και με την ανθρώπινη παρουσία. Εόσο λοιπόν η όσφηση ακόμα δεν αναπαράγεται στον ψηφιακό κόσμο, νομίζω ότι ως ανθρώπινες οντότητες έχουμε ακόμα διατηρήσει μια αυτονομία. Αλλά ότι πρέπει να σταθούμε λίγο κριτικά απέναντι σε αυτή τη δραστηριοποίηση και τις ώρες που περνάμε και τον βαθμό εξάρτησης. Επειδή μιλάμε για κανονική εξάρτηση με όρους, ας πούμε, τους κλασικούς της εξάρτησης, ότι κρατάμε στο χέρι μας το κινητό, αν το αφήσουμε το χέρι μας το αισθανόμαστε άδειο. Επειδή το κρατάμε πολλές ώρες. Αυτό πιστεύω περισσότερο είναι που πρέπει να στοχαστούμε σύγχρονοι άνθρωποι. Στη σχέση μας με τον ψηφιακό κόσμο. Και γιατί εδώ μιλάμε πλέον για μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Και από τη στιγμή που είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση, με ποιους τρόπους μπορεί να περιφρουρηθεί αυτό ή τουλάχιστον να... Δηλαδή μόνο με προσωπικό τρόπο, μόνο πώς να το πω, με οποιοδήποτε διαλογισμό επιλέγει ο καθένας, με αλλαγή συνηθιών, με ποιους τρόπους. Κοιτάξτε, εσείς που ξέρετε και ιστορία, εσείς που δάσετε ιστορία και διαβάζετε, ο τρόπος που κοινωνικοποιούμαστε και βγαίνουμε από το σπίτι μας και συναντάμε τους ανθρώπους είναι ένα ζήτημα, ένα ερώτημα για την ανθρωπότητα. Το βλέπουμε να επιστρέψει τη λογοτεχνία ανά τις δεκαετίες πίσω. Πόσοι άνθρωποι, θυμάστε στην αρχή, όταν είχαμε από τα χωριά πήγαμε στις πόλεις, υπήρχε αυτό το ζήτημα. Χάσαμε μια μορφή της του κοινωνικού μας βίου. Και πώς επιστρέφουμε στον κοινωνικό βίο, μέσα από ποιες διαδικασίες, είναι πάντα ένα ερώτημα. Και είναι μία στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι θα βρεθούν και ήδη υπάρχουν άνθρωποι. Θυμάστε εσείς που είστε στο Facebook κάποια χρόνια, όταν ο Νίκος Βατόπουλος της Καθημερινής είχε κάνει αυτό το group το κάθε Σάββατο στην Αθήνα, τι γινόταν. Ναι. Που μαζεύονταν, ξέρω εγώ, 300 άτομα και πηγαίνανε μαζί βόλτες και κάνανε ξεναγήσεις. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, τότε στην κρίση μέσα. Ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι θέλουν να βρίσκονται αν τους δώσει κάποιος μια αφορμή. Το πώς θα το κάνουν αυτό, πιστεύω ήδη ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες. Τώρα και η πανδημία, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ανέκοψε σαν τάση, γιατί έπρεπε να κάτσουμε στο σπίτι. Αλλά νομίζω ότι όταν αυτό έρθει μια βόλτα η πανδημία και το διαχειριστούμε και το ξεπεράσουμε, θα επιστρέψει με πολύ μεγάλη ένταση η κοινωνικότητα. Είναι ένας τρόπος που θα μπορούσε να παρέμβει σε αυτό η οποιαδήποτε πολιτεία, είναι και η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου από την άποψη της παροχής ενός χώρου για κοινωνικότητα, πραγματικού χώρου για κοινωνικότητα όμως. Δηλαδή όχι απλά μια ξερή πλατεία, αλλά έναν χώρο που μπορεί πραγματικά να συγκεντρώνει ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες, την περασμένη Κυριακή, είχε γενέθλια πριν από κάποιες μέρες η κόρη μου. Κάναμε ένα πάρτι παιδικό. Υπήρχαν άλλα 4 πάρτι σε μια πολύ μεγάλη παιδική χαρά, σε δημόσιο χώρο, με δεκάδες οικογένειες. Και μείναμε για πολλές ώρες έξω. Κανένας δεν κοιτούσε τα κινητά του. Τα παιδιά παίζανε και οι μεγάλοι, οι ενήλικες συζητούσαν. Ναι. Θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ εμένα το ραδιόφωνο, στη ΣΥΠΑ
το δημόσιο ραδιόφωνο, το θρηλυκό NPR, έχουν, συγκεντρώνονται, υπάρχουν group που μαζεύονται μαζί στην δημόσια βιβλιοθήκη του χωριού τους και ακούνε την αγαπημένη σας εκπομπή. Φανταστείτε δηλαδή εσείς να ήμασταν 10 φίλοι που ακούγαμε την εκπομπή σας και να μπορούσαμε να μαζευτούμε κάπου στο Ηράκλειο. Εγώ δεν μένω στο Ηράκλειο, θα μπορούσα να κατάλαβα τους 10 φίλοι σας και να ακούνε όλοι μαζί την εκπομπή σας. Συνακρόαση. Εγώ είχα γράψει τότε ότι τα μουσεία τα περιφερειακά, τα οποία μένουν, τα μικρά μουσεία, τα οποία είναι πολλοί, είναι κλειστά και δεν πηγαίνει κανένας. Θα έπρεπε να έχουν γίνει κέντρα νεολαίας, να βάλουν ένα ίντερνετ, να ανοίξουν ένα χώρο και να πηγαίνει ένας, να είναι σημείο αναφοράς, να μαζεύεται ο κόσμος, να ακούει μια κομπή ραδιοφωνική μαζί, να κάνει μια διάλεξη. Αυτά δυστυχώς αποσιάζουν. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά αποσιάζουν την κουλτούρα, μην είδατε την κουλτούρα, να το πω. Προσωπικά βλέπω κάποιες κινήσεις, τουλάχιστον στα μουσεία της πόλης μας εδώ, βλέπω κάποιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το μουσείο είναι ένα ιδανικό μέρος. Και επειδή δεν έχουμε βιβλιοθήκες, το ιδανικότερο είναι οι βιβλιοθήκες της ΣΥΠΑ, είναι η βιβλιοθήκη, το κέντρο μιας μικρής περιοχής. Η δημόσια βιβλιοθήκη έχει και χώρους. Εκεί πηγαίνουν και οι πολιτικοί κιόλας που κάνουν τα διάφορα αυτά που λένε τα town hall meetings ή τα κάνουν στα δημαρχεία ή στις βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη είναι κέντρο συνάντηση, και δεν έχουμε δημόσιες βιβλιοθήκες. Θα μπορούσαμε λοιπόν, φανταστείτε αυτό σε ζώο απλό, δεν χρειάζεται κάτι οργάνωση. 10 φίλοι σας μαζεύονται στο Ηράκλειο και ακούνε την εκπομπή. Και κάνουν σχόλια και παρεμβαίνουν εκεί όμως μέσω του ψηφιακού μέσου. Στη σελίδα σας στο Facebook την εκπομπή. Αλλά είναι εκεί όλοι μαζί και ακούνε την εκπομπή. Αυτό είναι κάτι που λείπει και εγώ το βαθμό που με αφορά, έτσι, με τη μικρή μου δραστηριότητα, είναι κάτι που σκοπεύω να το ενθαρρύνω με το newsletter, με το fact, με όλα αυτά. Είναι κάτι που σκοπεύω να το ενθαρρύνω. Γιατί βλέπω ότι πώς λειτουργεί το ψηφιακό. Μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά πάρα πολύ ωραία και να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωή. Άρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντός ή εκτός εισαγωγικών σήμερα είναι αυτός, ότι έρχονται τα κοινωνικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποκαταστήσουν την κανονική, τη φυσική ζωή. Έτσι, αυτό. Εγώ δεν χρησιμοποιώ, δεν με δίνει τη λέξη, είμαι λίγο πιο προσεκτική. Θα έλεγα είναι πρόκληση. Και ειδικά στους νέους ανθρώπους, αυτοί λίγο με απασχολούν. Εμείς έχουμε και βιώματα κοινωνικού βίου. Αλήθεια είναι. Και μας αρέσει να πηγαίνουμε με τις παρέες μας έξω. Τώρα ακούω και διαβάζω φαινόμενα που κάθονται μέσα, ας πούμε, και μιλάνε ο ένας δίπλα, ακόμα και δίπλα που είναι. Είναι χωμένα με τη μύτη στα κινητά. Εάν ήθελα να πω κάτι και μας ακούνε γονείς, ήταν αυτό με τα κινητά. Χρειάζεται έλεγχο. Χρειάζεται έλεγχο. Δεν μπορούν να ζουν με ένα κινητό στο χέρι τα παιδιά. Είναι διαπιστωμένο, μπορώ να τους βεβαιώσω ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα παιδιά. Τεράστιο πρόβλημα. Ο υπαριθμόν ένα, έχω την εντύπωση, παράγοντας τριβής σήμερα των παιδιών στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου, πια είναι μεγάλα, αλλά από τα 9-10 μέχρι τα 14-15 με τους γονείς είναι αυτό, η παροχή του πόσο έχουν, αν έχουν smartphone, tablet και πόσες ώρες. Και σκεφτείτε την ίδια στιγμή ότι γίνεται μια συζήτηση ότι πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή των παιδιών. Τι τρώνε, που είναι πάρα πολύ σωστό. Να μην τρώνε, ξέρω εγώ, λιπαρά, να μην έχουμε παιδική υπερθυσαρκία. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να τους βάζουμε να καταναλώνουν βλακίες που θα βάζουμε στο κεφάλι τους. Δηλαδή να ασχολούμαστε μόνο με το στομάχι, πρέπει να ασχολούμαστε και με το κεφάλι λίγο. Ναι, έτσι. Πολύ σωστό αυτό, οπωσδήποτε. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτονόητο, αλλά. Δεν είναι όμως. Ναι. Πρέπει να το μάθουμε. Δεν υπάρχουν αυτονόητα. Πρέπει να τα μάθουμε. Δηλαδή, εντάξει, ωραία, μιλάμε πια για την παιδική διατροφή. Πολύ, πάρα πολύ σωστά είμαστε υπέρ. Αλλά όμως να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που βάζουν τα παιδιά στο κεφάλι τους, έτσι. Είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να το δούμε και αυτό, δηλαδή. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Δεν βλέπω τα νύψια μου. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά δεν βλέπω τα νύψια μου. Από τη μια βλέπω μια δεξιότητες, μπορούν να μπουν μέσα. Εντυπωσιακές δεξιότητες, βέβαια. Ναι, να μπουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς μαθηματικών, να μάθουν κάποια πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, χρειάζεται και να τη βλέπουν, ας πούμε. Κάποιος πρέπει να βλέπει τι βλέπουν αυτά τα παιδιά. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε η πολιτεία να είναι αυτή η οποία θα αστυνομεύει τα πάντα, αλλά μετά το να εχωρούμε, όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι ευθύνη των γονέων. Συμφωνώ. Έτσι, ο καθένας και τα παιδιά, γιατί αν ρωτήσετε το οποιονδήποτε έξω αφήνει, θα το σκεφτεί και
Η πρώτη του αντίδραση είναι ότι όχι, βέβαια, δεν αφήνει το παιδιά μου να κάνουν το θέμα. Είναι και δαιμόνες κιόλας οι γονείς, έτσι δεν είναι. Τι έτσι είναι και δαιμονία. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και δεν πρέπει, και δεν πρέπει, να, δεν πρέπει να φοβόμαστε οι γονείς να γίνουμε και λίγο κακοί. Αχ, καλά, ναι, εγώ το φαντάζομαι, ελπίζω. Να μην φοβάστε οι γονείς. Έτσι, ναι. Ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι αρκετοί γονείς της γενιάς μας, επειδή μεγαλώσαμε πολλοί από εμάς με πιο αυστηρούς γονείς, έχουμε την τάση να είμαστε υπερβολικά ελαστικοί και να φοβόμαστε να γίνουμε κακοί ή να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ, ας πούμε. Πρέπει να γινόμαστε και δυσάρεστοι. Είναι κομμάτι του θεσμικού μας ρόλου, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, τα social media είναι ένα φάσμα, είναι ένας παράγοντας στην κοινωνική μας ζωή που χρειάζεται να το προσεγγίζουμε με όρους αντίστασης. Εγώ θα έλεγα κριτικά. Mm-hmm. Δηλαδή να αξιολογούμε, να προσπαθήσουμε, και εγώ το κάνω, δεν το λέω, ξέρετε, λαφρέτη καρδιά, γιατί ξέρετε ότι είμαι βαριά χρήστης. Το τελευταίο καιρό το έχω ρυθμίσει κάπως, προσπαθώ. Είναι μια καθημερινή προσπάθεια αυτή, η ώρα που μπαίνω για να μην τρώω από το διάβασμα. Δηλαδή, αν το καταλάβει κανείς, υπάρχουν και πάρα πολλά διαθέσιμα εργαλεία έξω, έτσι, που μπορεί κανείς να τον βοηθήσουν να το κόβει, ας πούμε, να πάει στο browser, να μην μπαίνει το πρωί. Μπορεί να μπει στο Facebook, ας πούμε, στο Twitter. Mm-hmm. Αν χρειάζεται και βοήθεια, ας την κάνει. Ας την πάρει. Δεν χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή, να υποφέρει μόνος του. Υπάρχουν τρόποι πια διαχείρισης. Και βιβλία υπάρχουν που κυκλοφορούν πια και στα ελληνικά, που δείχνουν ότι πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι τη σχέση σου με το διαδίκτυο. Και να σκεφτούν όλοι και αυτό που λέω και στους πελάτες μου, γιατί δεν το συνειδητοποιούμε, ότι είναι δημόσιος χώρος. Γιατί βλέπω ανθρώπους που γράφουν διάφορα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, και μετά είναι έκπληκτη από τις αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου λέει, απ' την άλλη. Εσύ είμαι στο σπίτι μου. Mm-hmm. Δεν είσαι στο σπίτι σου. Είσαι στη βεράντα του σπιτιού σου ή στην αυλή σου και εγώ περνάω απ' έξω και σε βλέπω. Απ' την άλλη, κρίμα, δεν έχουμε τώρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά. Yeah. Μου είπε ένας φίλος προχτές ότι έγραψε κάτι κριτικό από πολιτική άποψη και μετά το κατέβασε διότι κατάλαβε ότι προκάλεσε αντίδραση από κάποιους. Και φοβήθηκε μήπως του κάνουν καταγγελία και χάσει τα κείμενά του, αν του κατεβάσουν τη σελίδα. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα όμως. Γιατί αυτός δεν έβρισε, δεν έκανε τίποτα. Απλά άσκησε πολιτική κριτική και φοβήθηκε τη στοχευμένη επίθεση. Εντάξει, όποιος κάνει πολιτική κριτική σε αυτούς τους χώρους, έτσι, καταλαβαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Τώρα τι να σας πω, εσείς ξέρετε αν έχω πάθει εγώ από την πολιτική κριτική. Ναι. Έχω κάνει τι έχω πάθει στα social media, έτσι έχω υποστεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και επαγγελματίας, ξέρω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Όποιος πιστεύει ότι δεν αντέχει πέρα την πολιτική κριτική, μπορεί να στεναχωρήσει κάποιον οικείο του. Αυτά πρέπει να τα εξετάζει κανένας, έτσι. Ότι μπορεί να, εκεί να σταματήσει να του μιλάει γειτόνισσα. Επειδή είναι άλλο κόμμα. Θυμάστε τι έγινε στο δημοψήφισμα, για παράδειγμα, σε άλλες περιόδους. Ναι, σίγουρα. Ή τώρα με τα εμβόλια πάλι, με την πανδημία. Ναι, έχουμε τέτοιες φάσεις, βέβαια. Έτσι, λοιπόν, οπότε όλα αυτά κανείς κάθεται, βάζει κάτω, ως όριμος άνθρωπος, και τα αξιολογεί. Και λέει, εγώ τώρα αυτό το εργαλείο γιατί το χρησιμοποιώ, για την πλάτα μου, για να επικοινωνώ με τους φίλους μου, για να βρω πελάτες. Γιατί είμαι δημόσιο πρόσωπο, γιατί θέλω να παρεμβαίνω για την πολιτική, όπως εγώ, ας πούμε, και είμαι επαγγελματίας. Για ποιο λόγο το κάνω. Να ξέρει γιατί το κάνει. Για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις για αυτές που μου είπατε. Αυτό είναι κάτι το λόγο στους πελάτες μου. Είναι δωρεάν συμβουλή. Πρέπει να ξέρει κανείς γιατί τα χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία. Να έχει ένα στόχο, να ξέρει πολύ καλά, ώστε να ρυθμίζει και το λόγο του. Δηλαδή, οκ, η πολιτική κριτική και να πάρεις μια ζημιά στη δουλειά σου είναι ένα ζήτημα. Το να στεναχωρήσεις τον άντρα σου, ας πούμε, δεν είναι. Ή τη γυναίκα σου. Ή τη μητέρα σου. Είναι για μένα. Ίσως και πιο σημαντικό. Το λόγο πήρα. Κατάλαβα. Ναι, είναι πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Κυρία Ευθυμιοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ καλό πολύ. Βράδυ. Είναι σίγουρο θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.